να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Για χαρά. Δεν θα μιλήσω για, για την ίδια τη Χρυσή Αυγή, ό,τι ήταν να πούμε τα είπαμε, αλλά θα μιλήσω λίγο για όλο αυτό το θέμα, το δικαστικό μέρος αυτής της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής οργάνωσης, όπως μας το λέει και το δικαστικό, το κατηγορητήριο, τέλος πάντων, του εισαγγελέα. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι, και μου κάνει εντύπωση, καμιά φορά τρελαίνομαι με αυτή τη χώρα εδώ πέρα, με έχει τρελάνει τελείως. Ήρθε η δικαιοσύνη και απεφάνθη ότι 3 άτομα από τους συλληφθέντες θα ελευθερωθούν, δεν θα είναι προφυλακισμένοι, με εγγύηση και με περιοριστικούς όρους. Και κόντεψε η Ελλάδα να πάθει μαζική ιστερία, όχι κόντεψε, έπαθε μαζική ιστερία. Βέβαια, ως ήθιστε και ως συνήθως και ως έχουν υποχρέωση και τα ΜΜΕ, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, το κάνανε το τόσο την τρίχα, την κάνανε τριχιά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι έγινε, ρε παιδιά. Αντί να είμαστε ευχαριστημένοι, αντί να λέμε πω τι τυχεροί που είμαστε που βγήκε τέτοια απόφαση, έχουμε κατεβάσει τα αυτιά και λέμε «Ω, ευνηδίασε αυτό, είμαστε ανήσυχοι». Καταρχήν, το ότι η απόφαση αυτή η δικαστική δείχνει, εγώ δεν είμαι νομικός και δεν θα το δω από την νομική του πλευρά. Εγώ το βλέπω, αν θέλετε, από την πολιτική και επικοινωνιακή πλευρά βασικά. Αυτή η απόφαση δείχνει τα εξής. Πρώτον, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Θέλω να ελπίζω ότι ανέκαθεν θα ήταν, αλλά τέλος πάντων αυτή τη φορά τουλάχιστον έδειξε ότι είναι ανεξάρτητη. Δεύτερον, έδειξε στη Χρυσή Αυγή ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται. Η δημοκρατία έχει τους κανόνες, έχει τους θεσμούς της και με αυτήν πορεύεται. Δεν είναι εκδικητικό κοινωνικό ή πολιτικό σύστημα όπως είναι αυτή. Τρίτον, αυτό που μας δείχνει αυτή η απόφαση είναι ότι δεν είναι πολιτική δίωξη, όπως λέει ο Κασιδιάρης και οι λοιποί. Οπότε δεν κατάλαβα προς τι ο θρήνος και ο σπαραγμός για την πρώτη απόφαση. Απ' την άλλη έχουμε τον Παπά και τον Μιχαλολιάκο, οι οποίοι ανακριτές και εισαγγελείς απεφάνθησαν ότι αυτοί θα προφυλακιστούν διότι είναι οι αρχηγοί. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός και δεν εξετάζω την νομική πλευρά. Αυτό, απ' την άλλη όμως, που μου έκανε χειρίστη εντύπωση, είναι ότι εάν θες να εφαρμόσεις τον νόμο, θα τον εφαρμόζεις προς πάθα κατεύθυνση και σε οποιοδήποτε τίμημα. Και εδώ έχω να πω εναντίον της αστυνομίας βασικά και όχι της δικαστικής εξουσίας, γιατί δεν είναι υπεύθυνη αυτή αυτό το πράγμα. Όταν απελευθερώθησαν οι τρεις, ο μάγκας ο Κασιδιάρης, ξέρετε ποιος, αυτός που χτυπάει γυναίκες στα στούντιο και τους πετάει τα νερά, αυτός που έχει τη μαγιά, το «εγώ είμαι», ξέρετε, ο Παλτσαράς με το ωραίο το στυλάκι, αυτόν μιλάω, ναι. Άρχισε λοιπόν, μόλις βγήκε, να απειλεί, να χειροδικεί και μάλιστα απρόκλητα. Έναν τον έριξε κάτω, τον άλλον, και δεν υπήρχε αστυνομικός να το συλλάβει εκείνη τη στιγμή, διότι αυτό το αδίκημα το οποίο έκανε, και αυτό ξέρω από νομικό, παρόλο που εγώ δεν είμαι νομικός, τα αδικήματα αυτά, δηλαδή τη χειροδικία και τι απειλέ, ξέρω εγώ τι, είναι αυταπάγγελτα αδικήματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν είναι κατέγγιση, δεν χρειάζεται αρχικά κάποιο να το μηνύσει το θύμα. Επεμβαίνει απευθείας η πολιτεία. Αν με δει εμένα κάποιος να με πλακώνει στο ξύλο, ή αν εγώ πλακώνω στο ξύλο κάποιον και με δει, ο αστυνομικός θα με βουτήξει επιτόπου και θα πάει μέσα. Αυτόφορο. Εκεί εγώ βρήκα την αστυνομία και την αστυνομία βασικά τη βρήκα outside, τη βρήκα foul. Και γιατί θα μου πει η αστυνομία και στο δικαστήριο, ότι προσπαθεί να κλείψει τους δικαστές? Όχι. Οι δικαστικοί είναι μέσα στις αίθουσες. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, μέσα στις αίθουσες. Δεν τριγυρίζουν γύρω-γύρω. Αλλά ακόμη και να υπήρχε εισαγγελέα, θα ήταν διαταγή. Αν ήταν έξω, πρέπει να δώσει διαταγή σε όργανο να τον συλλάβει. Το όργανο όμως, το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπήρχαν εκεί πέρα όργανα της τάξης,
έπρεπε χωρίς δεύτερη κουβέντα να του συλλάβουν. Και μία τελευταία κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται το έχει σε κακό ρε γαμότο, να πει μια καλή κουβέντα μια φορά. Πού σε Τσίπρα, αν πεις μια καλή κουβέντα, δεν πρόκειται ούτε το παιδί σου να ρίξεις το παιδί αν είσαι έγκυος, ούτε να χάσεις το κόμμα σου, ούτε τίποτα. Κάνε μια σωστή δουλειά, δηλαδή τι θα πάθεις ρε μεγάλε, εάν πεις επιτέλους μια φορά μπράβο και αν το συνεχίσεις και η δεύτερη μέρα και μας είπες ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλή η απόφαση και την άλλη μέρα που η απόφαση την αντίθετη ξαφνικά θυμήθηκες ότι δεν είναι καλή. Ρε μεγάλε, δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή και τη θεωρία των δύο άκρων που δεν είσαι το άκρο, είναι το κουκουέ, το άκρο το άλλο. Ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακραία φαινόμενα και ας το κουκουέ τουλάχιστον δεν κάνει τόσο βίαιες πράξεις τώρα. Δεν βοηθάς και εσύ λίγο να βάλουμε ένα χεράκι να ξεπαστρέψουμε τη Χρυσή Αυγή καταρχήν, να τελειώνουμε αυτή την υπόθεση. Δεν θα πάθεις τίποτα. Προσφορά στην πατρίδα σου το κάνεις. Αυτά, για χαρά. Να δεις που κάποτε